Κλείνει αύριο ο κύκλος προετοιμασίας για την Ομαρχιακή Επιτροπή Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες το πρωί της Κυριακής για την ανάδειξη νέου Προέδρου του Κόμματος. Συνολικά στον Όμο Λάρισας θα στηθούν 48 κάλπες, εκ των οποίων οι 11 θα είναι στην αίθουσα βαρέων αθλημάτων του ΕΑΚ και οι υπόλοιπες στις έδρες των Καποδιστριακών Δήμων. Ενώ για την ηλεκτρονική υποστήριξη θα χρησιμοποιηθούν συνολικά 102 τερματικά. Κάλεσμα σε όλα τα μέλη, παλιά και νέα, να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία, απίφθινε σήμερα ο πρόεδρος της Νομαρχιακής Διοικούσας Επιτροπής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, κ. Βασίλης Μπατζηλιώτης, ο οποίος χαρακτήρισε γιορτή για το κόμμα την διαδικασία της εκλογής νέου αρχηγού, τονίζοντας πως η επόμενη μέρα θα ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, ανεξάρτητα με το ποιος από τους τρεις διεκδικητές αναδειχθεί πρόεδρος του κόμματος. Την Κυριακή η Νέα Δημοκρατία ψηφίζει. Καλούμε τους νεοδημοκράτες να πλησιώσουν και να στηρίξουν αυτήν την εκλογική διαδικασία, η οποία στο Δήμο Λαρισαίων θα ξεκινήσει από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και θα γίνει στην αίθουσα βαρέων αθλημάτων. Στη ΔΕ επαρχία οι εκλογές θα γίνουν στις έδρες κάθε καποδιστριακού Δήμου. Η επόμενη μέρα θα είναι πάλι για τη Νέα Δημοκρατία. Απλώς την Κυριακή έχουμε μια γιορτή. Και αυτό λέγεται εκλογή Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.